Κύριε Λούσε, με αφορμή την συνάντηση που είχατε με τον διοικητή της ΔΥΠΑ, τον κύριο Σπύρο Πορτοψάλτη, για θέματα που αφορούν ουσιαστικά εργασιακά ζητήματα, να μας πείτε τι ήταν αυτό που ακριβώς έτσι έχετε δρομολογήσει για το επόμενο διάστημα. Γεια σας κύριε Απολίτη, σε εσάς και στους φίλους τηλεθεατές. Ναι, σειρά επαφών έχω στην Αθήνα αυτές τις ημέρες και ένα από τα ζητήματα που αφορούσαν την εταιρεία ήταν τα εργασιακά, όπως αναφέρατε. Η εταιρεία εδώ και αρκετά χρόνια κάνει χρήση κάποιων προγραμμάτων του ΑΕΠ. Ένα από τα προγράμματα τα οποία κάνει χρήση είναι το πρόγραμμα των 55-67 ετών των ανέργων, των οποίων προσλαμβάνει η εταιρεία με ένα συν ένα έτος, δηλαδή με δύο έτη εργασίας, τα οποία αυτά είναι επιδοτούμενα από τον ΙΔΥΠΑ, τον πρώην ΑΕΔ, όπως ξέρουμε όλοι. Σκοπό λοιπόν της επίσκεψης ήταν η επέκταση αυτών των προγραμμάτων, δηλαδή τα δύο έτη να γίνουν αν γίνεται τρία, διότι ανέφερα στον κύριο διοικητή ότι η εταιρεία, επειδή δραστηριοποιείται στο σύνολο των νησιών και μπορεί να δημιουργήσει παρακτήματα σε όλη την επικράτεια της περιφέρειας, σε πάρα πολλά νησιά, όπως είναι παραδείγματος το Καστελόριζο, το Αγαθονήσι, εάν και εφόσον θέλει να δημιουργήσει παράρτημα για να απασχολήσει εκεί, διότι βλέπετε ότι τα τελευταία χρόνια η εταιρεία έχει αυξήσει έντονα τη δραστηριότητα της σε όλα τα επίπεδα. Ανέφερα λοιπόν στον κύριο διοικητή ότι μπορεί στο Καστελόριζο να υπάρχουν δύο ανέργοι. Εφόσον αυτοί οι ανέργοι έχουν προσληφθεί σε αυτό το πρόγραμμα και εξαντληθεί το πρόγραμμα, δεν υπάρχουν άλλοι άνεργοι να προσληφθούν ξανά στο Καστελόριζο. Έτσι λοιπόν αυτός ο σκοπός ήταν της επίσκεψης. Άρα ουσιαστικά να δείξετε ζητήματα που αφορούν και την νησιωτικότητα, που δεν είναι το ίδιο σε σχέση με την υπηρετική Ελλάδα. Εγώ αναφέρομαι στην νησιωτικότητα. Βέβαια. Η εταιρεία μας, η εταιρεία μας δραστηριοποιείται σε όλα τα μήκη και πλάι των νησιών μας, καταλάβατε. Και γι' αυτό λοιπόν εγώ έθεσα τα ζητήματα αυτά και του παρέδωσα και τη σχετική επιστολή με τη δραστηριότητα στο σύνολο της εταιρείας. Και μάλιστα του ζήτησα εάν γίνεται ξεχωριστά να προβλεφθεί μια, στον κανονισμό του ΣΔΥΠΑ, να προβλεφθεί μια διάταξη που να προβλέπει κάποιο πρόγραμμα ξεχωριστό, όπως είναι σε άλλες περιοχές της Ελλάδος, ένα πρόγραμμα ξεχωριστό που να αφορά τους χειμερινούς μήνες. Διότι αυτό το οποίο πρέπει να καταλάβει το κράτος των Αθηνών είναι ότι ναι, με τα νησιά μας, η Ρόδος, η Κόση, η Σαντορίνη, η Μύκονος, μπορεί το καλοκαίρι να είναι στο 100% η μείωση της ανεργίας. Όπως το καλοκαίρι πιάνουμε το 80-85%. Μάλιστα. Λοιπόν, και του ζήτησα λοιπόν μέσω μιας σχετικής επιστολής που του παρέδωσα να προβλεφθούν κάποια πράγματα για να δει. Πιστεύω να δει με θετικό μάτι κάποια πράγματα. Από τις άλλες επαφές που είχατε στην Αθήνα, κύριε Λούς. Είχα επαφή και με τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ, τον κύριο Λικουρέντζο, τον πρώην υπουργό, διότι υπάρχουν τα ζητήματα των πυρκαγιών του καλοκαιριού της Ρόδου, τα οποία απασχολούν τους αγρότες εκεί, κυρίως της φυτικής παραγωγής, η οποία είναι ακόμα σε εξέλιξη η διαδικασία της αποζημίωσής τους. Η υπόσχεση του Προέδρου είναι ότι μέσα στο Φεβρουάριο θα δώσει προκαταβολές για τις αποζημιώσεις των πυρκαγιών του καλοκαιριού. Δεν ξέρω ποιο θα είναι το ύψος των προκαταβολών που θα δώσει και η υπόσχεση που έλαβα είναι ότι θα εξοφλήσει, εάν τα καταφέρει μέσα στο Φεβρουάριο, και το σύνολο των ζημιών του 23 σε όλα τα νησιά. Το σύνολο των ζημιών του 23 σε όλα τα νησιά. Πέρα της φωτιάς που είναι μια ειδική διαδικασία. Αυτή ήταν η υπόσχεση που έλαβα από τον πολύ καλό φίλο πρόεδρο, τον κύριο Λικουρέντζο. Μάλιστα. Τώρα, αναφορικά με τα φυτά που υπάρχουν στο περιφερειακό φυτό, γνωρίζουμε ότι παράγεται και δασικά και καλοπιστικά φυτά. Να μας πείτε πώς βλέπετε τα πράγματα για το 2024. Θα είναι μια καλή χρονιά για το περιφερειακό φυτόριο, που όπως είπατε και εσείς έχετε ένα μεγάλο κύκλο εργασιών σε όλα τα νησιά της περιφέρειας Νότιου Αιγαίου. Θέλω να είπα στην ευχάριστη θέση να σας πω ότι αυξάνεται η παραγωγή της εταιρείας. Μπορεί και κατά 30.000 φυτά, διότι προημερών η δασική υπηρεσία μέσω του ΙΠΚΑ μας ανέθεσε εμείς να παράξουμε τις πρώτες 30.000 φυτά δασικά, τα οποία θα χρειαστούν τον επόμενο ένα ή δύο έτη, ανάλογα θα κρίνουν αυτοί πότε θα γίνουν οι φυτεύσεις για τις τεχνητές δεντροφυτεύσεις που θα προγύψουν στη Ρόδο. Αυτό βέβαια είναι μια διαδικασία η οποία ακολουθείται καθαρά από τις δασικές αρχές και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος.
Εμείς έχουμε αναλάβει λοιπόν την διαδικασία της φύτευσης αυτών των, της παραγωγής αυτών των φυτών, πέραν των φυτών που παράγουμε κάθε χρόνο μέσω της προγραμματικής σύμβασης που έχουμε με την περιφέρεια. Δηλαδή ουσιαστικά, κύριε Λούσε, πόσα φυτά παράγεται τόσο δασικά όσο και καλοπιστικά ανά έτος? Έχετε κάποιο έτσι με προγραμματισμό? Με εντολή του Περιφερειάρχη, η προγραμματική, η οποία είναι σε εξέλιξη, η παραγωγή φτάνει τις 100 με 120.000 ετησίως δασικά και καλοπιστικά φυτά. Αυτό είναι ο κύκλος εργασιών, δηλαδή παραγωγής φυτών. Μπράβο, μεγάλος αριθμός. Όσον αφορά το φυτόριο, η εταιρεία δραστηριοποιείται με πάρα πολλά πράγματα. Έτσι, ναι, ναι, ναι. Αναπλάσεις, διαμορφώσεις, έχει τα περιφερειακά σφαγεία, έχει τις βιωματικές εκπαιδεύσεις, τις μετακινήσεις των μαθητών στα μονοπάτια της βιοπικιλότητας, έχει. Επενδύεται κάθε χρόνο και στην αηφορία, όπως είπατε, δηλαδή και με όλες αυτές τις επισκέψεις τα παιδιά. Αυτό θα συνεχιστεί και το 2024? Βεβαίως και θα συνεχιστεί και το 2024. Και μετά τη λήξη της προγραμματικής σύμβασης, πιθανολογώ ότι ο Περιφερειάρχης, από μια πρώτη κουβέντα που είχαμε τις τελευταίες μέρες του 2023, μου λέει ότι όχι μόνο θα το συνεχίσουμε, θα το αυξήσουμε κιόλας. Κοιτάξτε, ο Γιώργος Χαντζημάρκος, ο Περιφερειάρχης μας, στα θέματα της περιβαλλοντικής συνείδησης δίνει πάρα πολύ μεγάλη βαρύτητα. Εντάξει, και αν σήμερα λειτουργεί αυτό το μαγαζί, επιτρέψτε μου την έκφραση, μαγαζί, το περιφερειακό φυτόριο, και παράγει, για μένα παράγεται περιβαλλοντική συνείδηση, είναι επειδή ο Γιώργος ο Χαντζημάρκος θέλει πραγματικά ο κόσμος, ειδικά των νησιών, να δραστηριοποιείται πάνω σε αυτό το κομμάτι και να ευαισθητοποιείται. Πολύ ωραία. Βλέπετε προγράμματα τα οποία, όπως την αυτή Πάλαια, όπως την Χάλκη, βλέπετε προγράμματα δηλαδή που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον, ότι σε αυτά είναι πρωτοπόρος ο Περιφερειάρχης μας. Γι' αυτό λοιπόν και στηρίζει στο 100% όλες αυτές τις δραστηριότητες του περιφερειακού φυτορίου.